Αν ερχόσασταν πριν 2 ώρες, ξέρετε, θα ήταν μέχρι εδώ πάνω το νερό. Ναι. Σήμερα πλημμύρισαν για ακόμη μια φορά. Πείτε μας δύο λόγια. Έχει ξεκινήσει ένα έργο καθαρισμού του ποταμιού. Ναι. Το οποίο έχει μείνει στη μέση. Ναι. Πριν 1,5-2 χρόνια, δεν ξέρω τώρα πόσο ναι. έχει που ξεκίνησε. Για ποιο λόγο έχετε, ξέρετε, γιατί με έχει μείνει στη μέση. Έχει μεγάλη ροή, αφού έχουν καθαρίσει το μισό του ποτάμι, έχει μεγάλη ροή προς το κεντρικό ποτάμι. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διοχετεύσει το νερό. Με αποτέλεσμα να λιμνάζει. Άρα πρέπει να τελειώσει ο καθαρισμός της Κίτης, έτσι, του ποταμού. Ναι. Πώς λέγεται το ποτάμι που περνάει από δίπλα μας? Δεν έχει κάποια ονομασία, δεν ξέρω. Αυτό είναι το που έρχεται από το ρίζωμα, δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτό και από τη Θεόπετρα. Και καταλήγει στην Θεόπετρα. Όχι, τη Θεόπετρα από το. Ναι. Από τα σπαθάδες από πίσω, τέλος πάντων. Έτσι, ναι. Από πάνω. Πάντως έχουμε δει και άλλες φορές έτσι, που πέρα έχουμε πάρει πλάνα, το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Βέβαια αυτή τη φορά ήταν λιγότερο το κακό, αλλά βλέπουμε όμως οι καλλιέργειες ακόμη μερικές, κάποια στρέμματα τέλος πάντων, δεκάδες στρέμματα να είναι μέσα στο νερό και πάλι. Ναι, απλά παραμικρή βροχή λιμνάζει πάντα το νερό. Δεν έχει ροή το ποτάμι. Άρα χρειάζεται λοιπόν να τελειώσει το έργο της, αυτό που άρχισε ήδη, του καθαρισμού της Κίτης, του βασικού ποταμού, αυτό που περνάει από εδώ δίπλα μας, που καταλήγει στο Λιθαίο ποταμό, και καθαρισμός των καναλιών, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εσείς έχετε δέντρα εδώ, βλέπουμε, έτσι. Ναι. Αμυγδαλές. Ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο νερό. Εντάξει. Πάντα είναι μέσα στο νερό. Πάντα είναι μέσα στο νερό. Σε κάθε βροχή. Σε κάθε βροχή. Μάλιστα. Άρα είστε εν ολίγες καταδικασμένοι με αυτήν την κατάσταση εδώ πέρα και με αυτά βέβαια τις καλλιέργειες αυτές ζείτε βέβαια. Ζει η οικογένειά σας. Εντάξει, όχι ακριβώς, τέλος πάντων. Εντάξει. Μάλιστα.